Είναι η στιγμή που το κοινό χειροκροτεί τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο αμέσως μετά την αναφορά του για τον ενεργό ρόλο της Εκκλησίας της παρουσίας της στους αγώνες του έθνους κατά τη διάρκεια της τελετής ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότιο Αιγαλίας, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας. Όταν μέσα μας αποκαταστήσουμε αυτή την ιστορική αλήθεια και αποδώσουμε για να χρησιμοποιήσουμε την εκκλησιαστική ρίση τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό, τότε από εκεί και πέρα μπορούμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον κατάματα και να μπορούμε να συνοούμεθα στα μεγάλα εθνικά θέματα χωρίς να μας χωρίζουν οποιασδήποτε διαφορές που είναι ανώφελες. Ανώφελες γιατί τονίζω, μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να διαφωνούμε σε ζητήματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να διαφωνούμε σε ζητήματα που αφορούν την υπόσταση του τόπου. Νωρίτερα, ο κ. Παυλόπουλος είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων και στην δήλωση που έκανε προς δημοσιογράφους αναφέρθηκε στην ενότητα που απαιτείται στα εθνικά μας ζητήματα. Ακόμα και όταν διαφωνούμε και οι διαφωνίες είναι απολύτως θεμητές στις πραγματικές δημοκρατίες, οφείλουμε στο τέλος, σεβόμενοι τις δημοκρατικές διαδικασίες, να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας θέματα και να επιδιώκουμε την επίτευξη των εθνικών μας στόχων με αραγή ενότητα και με μόνο γνώμονα το γνήσιο συμφέρον της πατρίδας μας, του έθνους μας και του λαού μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν το τιμόμενο πρόσωπο για την επέτειο της Βοστίτσας στο Αίγιο, που αποτελεί πλέον και τοπική γιορτή, και ο Δήμαρχος Αιγαλίας αναγόρευσε τον κύριο Παυλόπουλο σε επίτιμο δημότη. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να σας ανακηρύξει επίτιμο δημότη Αιγαλίας ως ένδειξη βαθιάς τιμής για την διαδρομή και την προσφορά σας στο δημόσιο βίο της χώρας, αλλά και ως ένδειξη αναγνώρισης και ελάχιστης ανταπόδοσης για την πολύτιμη συνεισφορά σας στην καθιέρωση της 26ης Ιανουαρίου ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας. Στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων έγινε και παρέλαση από μαθητικά τμήματα και συλλόγους με παραδοσιακές φορεσιές, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής. Η συνέλευση της Βοστίτσας ήταν η απαρχή, η οργανωμένη απαρχή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν ένα διαχρονικό, θα έλεγα, αίτημα των κατοίκων της περιοχής και των θεσμικών εκπροσώπων της να αναγνωριστεί η 26η Ιανουαρίου, η μέρα μνήμης αυτής της πολύ σημαντικής συνελεύσεως του 1821. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με θεία δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, όπου χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγαλίας κ. Αμβρόσιος, ενώ ακολούθησε και επίσημο γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας σε παραλιακό ξενοδοχείο στο Λόγκο Αιγίου.